Εγώ τοποθετήθηκα, όχι τοποθετήθηκα, ανέλαβα, εν πάση περιπτώσει, επελέγει μετά από τη συγκεκριμένη διαδικασία στη θέση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου 23 Φεβρουαρίου του 20. Μετά από ένα διάστημα κάποιων ημερών και αφού στην πίσω πλευρά του κτηρίου του Λιμεναρχείου διαπίστωσα να υπάρχουν ποσότητες νερού οι οποίες διαχέονταν στο έδαφος, με ενημέρωσε η υπηρεσία εσωτερικά εδώ για το ζήτημα της υδροδότησης του παιδικού σταθμού. Δηλαδή ότι ο παιδικός σταθμός όπισθεν του κτηρίου που είμαστε, ότι υδροδοτείται από την παροχή που έχει το λιμενικό ταμείο. Βλέποντας λοιπόν στο σημείο εκείνο ότι ο λογαριασμός που κοινοποιήθηκε προς το λιμενικό ταμείο ήταν 9.800 ευρώ, κατά τη δική μου κρίση θεώρησα ότι ο φορέας για την χρονική εκείνη περίοδο 19 Δεκεμβρίου με 23 Φεβρουαρίου που δεν έχει δραστηριότητα το λιμάνι Ζακύνθου, δεν έχει σκάφος και μόνο χρησιμοποιεί 4 τουαλέτες και τίποτε άλλο, δεν δικαιολογείται 9.000-10.000 κατανάλωση. Από εκείνη τη στιγμή αναζήτησα και έστειλα τον Απρίλιο, 9 Απριλίου του 2020, έγγραφο προς το 9 Απριλίου είναι, προς την ΔΕΙΑΣ και ζητούσα να γίνει αυτοψία, έλεγχος του δικτύου και τους επισήμανα το γεγονός, τη διαπίστωση ότι επί του αγωγού ίδρευσης από το σημείο που είναι εγκατεστημένο το ρολόι, που είναι στην αρχή της πλατείας Πεσόντων, είναι εκεί στην είσοδο, είναι ένα φρεάτιο σιδερένιο. Από εκείνο λοιπόν το σημείο έρχεται ο αγωγός κατά μήκος της Κωνσταντίνου Λοβάρδου και έρχεται και καταλήγει έξω από το κτίριο εδώ μπροστά. Από πληροφορίες μας και αφού είχα την διαπίστωση και τη διαβεβαίωση του φορέα ότι υδροδοτείται ο παιδικός σταθμός, ζήτησα να μου γνωστοποιήσουν εάν υπάρχουν άλλες παράνομες συνδέσεις. Διαπιστώθηκε λοιπόν, και το λέω μεταγνώσεως, ότι το Δημαρχείο υδροδοτείτο από τον αγωγό αυτό, δεν γνωρίζω αν εξακολουθεί να υδροδοτείται σήμερα, όπως και τα υπόλοιπα που θα σας αναφέρω, διότι δεν συμμετείχα ούτε ήμουν παρόν σε κάποια αυτοψία που θα σας αναλύσω πιο κάτω. Μέχρι σήμερα λοιπόν και στα έγγραφα του Δημάρχου και στο εξώδικο αλλά και σε έγγραφο που μου απέστειλε ο Δήμαρχος, μου απέστειλε στις 20 Μαΐου του 2021 με τίτλο «Διευθέτηση οφειλώσεως προς ΔΕΙΑΣ», τοποθετείται επί των παράνομων συνδέσεων, τις οποίες και αποδέχεται ότι υπάρχουν συνδέσεις, σύνδεση στο Στράτα Μαρίνα, υπάρχει στην αστυνομική διεύθυνση, στον παιδικό σταθμό και στο δημαρχείο του. Απλά μου αναφέρει ότι έχανε τοποθετηθεί και υφίστανται υδρομετρητές επιμέρους για αυτά και ότι λέει, έχει κάνει ενέργειες, λέει, να υδροδοτούνται από άλλο δίκτυο της πόλης. Αυτή είναι μια υποκειμενική προσωπική του επιθέτηση, την οποία εγώ δεν γνωρίζω τι ενέργειες έχουν κάνει, ούτε κλήθηκα ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, ίσως και εσείς από παλιότερα γνωρίζετε ότι το 2012 η ΔΕΙΑΣ ήταν η χρονιά που εγκατέστησε τον αγωγό ίδρευσης επί της Κωνσταντίνου Λοβάρδου. Είναι ένας αγωγός που έγινε με ευθύνη, με μελέτη και δαπάνες χρηματοδότηση της ΔΕΙΑΣ και από τότε μέχρι σήμερα, το λέω ευθασώς και δεν χωρεί ούτε μία αναμφισβήτηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες της εταιρείας, της επιχείρησης, μπορείτε να ρωτήσετε πρώην Προέδρους της ΔΕΙΑ και μπορείτε να απευθυνθείτε, να το διασταυρώσετε και σε πρώην Προέδρους του Λιμενικού Ταμείου. Εγώ είμαι από το 20 μόλις. Έχω πληροφορηθεί ότι το κόστος της εγκατάστασης ήταν 80.000 ευρώ τότε, το 12. Το Λιμενικό Ταμείο ζήτησε να του αποδοθεί η αρμοδιότητα του αγωγού και να τον επιρρώσει, η ΔΕΙΑ αρνήθηκε. Μετά από αυτή λοιπόν την αναφορά μου, είναι αυτονόητο ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει με επιλογή, ευθύνη και έγκριση της ΔΕΙΑΣ, όλες οι παράνομες αυτές συνδέσεις είναι τοποθετημένες μετά το μετρητή του Λιμενικού Ταμείου και οι καταναλώσεις αυτές αριθμούνται, προσμετρώνται στον υδρομετρητή του Λιμενικού Ταμείου.
Το αν ο Δήμαρχος στη συνέντευξή του, την οποία τη διάβασα και πραγματικά δηλαδή έχω εκπλαγεί σε πάρα πολλά σημεία, αναφέρει και τοποθετείται Δήμαρχος Ζακυνθίων και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, να αποδέχεται ότι μετά τον υδρομετρητή είναι νομότυπη και σύνομη τοποθέτηση άλλων παροχών, ακόμα και αν έχουν μπει υδρομετρητές, λες και εγώ έχω πρόσωπο ή όργανο να πάω να μετράω τους υδρομετρητές του Στράτα Μαρίνα, του παιδικού σταθμού ή της αστυνομικής διεύθυνσης και να μπαίνω στη διαδικασία να ελέγχω εάν τα κυβικά έχουν αφαιρεθεί. Ναι, ας σας δείξω πάνω στους λογαριασμούς, υπάρχουν ενδείξεις σε μετρητή τι έχει δείξει, ποια είναι η χρέωση και τι έχει αφαιρεθεί και ποια είναι η νομιμότητα και η εμπιστοσύνη ότι μου αφαιρεί αυτό που βρήκε ένας υπάλληλος και δεν μου αφαιρεί λιγότερο από αυτό που είναι στους μετρητές, ή εάν λειτουργούν οι μετρητές αυτοί αυτών που έχουν λάβει παράνομη ίδρυυση. Για να μην το κουράζουμε, η ενέργεια αυτή είναι άκρος παράνομη και όλα αυτά τα χρόνια λειτουργεί εις βάρος του Λιμενικού Ταμείου. Μπαίνουμε στο θέμα στο οποίο σας ανέφερε ο Δήμαρχος για τις διαρροές που εντοπίζει στον αγωγό ίδρυυσης. Πριν όμως από αυτό, θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτό το πρόβλημα έχει πάρα πολύ ενταθεί όταν πλέον από τον Απρίλη, γιατί σας ανέφερε ο Δήμαρχος εχθές, δεν ξέρω αν ήσασταν όλοι παρόντες εκεί, ότι είναι αδικαιολόγητη η συμπεριφορά μου μετά από 16 μήνες, λέει ότι γνωρίζω το χρέος και δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ λοιπόν έντοιμα και μπορώ να εκφράσω προσωπικό στην εντιμότητά μου μετά από αυτή την διαδρομή που έχω 25 χρόνια σαν δικηγόρος, έτσι έχοντας περάσει και από δύσκολες καταστάσεις που γνωρίζετε, και δεν έχω δώσει δικαίωμα στην κοινωνία για τίποτα και για κανέναν και δεν έχω απολογηθεί για τίποτα, ότι όταν το απέστειλα το έγγραφο τον Απρίλιο του 2020 και του ζήτησα αυτοψία και έλεγχο του δικτύου, οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ εσταμάτησαν να μου στέλνουν λογαριασμό αναδίμηνο και μου έστειλαν στις 3 Μαρτίου του 2021, είναι αυτός ο λογαριασμός, συγκεντρωτικός, 80.022 ευρώ και 50 λεπτά, με χρέωση τρέχοντος διμήνου από 21 Δωδεκάτου του 20 έως 23 Δευτέρου του 21. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μέσα σε καραντίνα, όλα είναι κλειστά τα πάντα, ακόμα και το Στράτα Μαρίνα υπολειτουργεί σαν ξενοδοχείο, ο παιδικός σταθμός είναι κλειστός, μου χρεώνει τρέχον λογαριασμό χρέωση 14.597,50. Δεν το χωράει η λογική. 14.500 λογαριασμός κατανάλωση νερού. Το λιμενικό ταμείο που έχει, αν δείτε, δύο τουαλέτες, εδώ δίπλα είναι, δύο τουαλέτες στο λιμεναρχείο κάτω. Το κατάστημα είναι κλειστό κάτω τη χρονική αυτή περίοδο που σας ανέφερα. Κοιτάζοντας το προηγούμενο λογαριασμό, το προηγούμενο δίμηνο, γιατί ζήτησα πλέον τους αναλυτικούς λογαριασμούς, 19 Οκτωβρίου του 20 με 21 Δωδεκάτου του 20, σύνολο τρέχοντος λογαριασμού 21.002 ευρώ χρέωση στο λιμενικό ταμείο. Άλλος εξωφρενικός λογαριασμός. Λοιπόν, αυτά τα ποσά λοιπόν δεν μπορεί να προέρθουν από καταναλώσεις, πιθανότατα να είναι από αφανείς διαρροές, από διαρροές του αγωγού ίδρυυσης που η ΔΕΙΑΣ, παρά την αποστολή εγγράφων, για ένα χρόνο δεν ενέσκυψε στο πρόβλημα, δεν αναζήτησε λύση, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας, ούτε καν ο ίδιος ο Δήμαρχος. Αυτό το έγγραφο που σας λέω τον Απρίλιο του 2000 ελήφθη και κοινοποιήθηκε και στον ίδιο τον Δήμαρχο. Το έχει λάβει γνώση. Ο Δήμαρχος μετά τη γνωστοποίηση του ποσού αυτού άρχισε να μου ασκεί έναν πόλεμο, απαιτώντας άμεση καταβολή και εξόφληση του ποσού των 80.000. Εγώ από την πλευρά μου, μη αποδεχόμενος το ποσό αυτό και έχοντας πλέον μετά την παρατεταμένη πανδημία μείωση εσόδων πάνω από 70%, γνωρίζετε ότι το λιμενικό ταμείο
αντικειμενικά εισπράξεις του είναι από τα πλοία και από τα καταστήματα στη Χερσαία Ζώνη, στην Κωνσταντίνου Λεωπάρδου. Δεν έχει άλλα έσοδα και κάποια έσοδα που έχει το καλοκαίρι από τα πλοία. Από τη στιγμή κατά την οποία βρισκόμαστε σε πανδημία, να φανταστείτε ότι ένα νούμερο θα σας πω για ένα μήνα, τα Χριστούγεννα του 20, διακινήθηκαν μόλις 2.500 οχήματα. Μήνας Δεκέμβρη, όταν το 19 διακινήθηκαν τον αντίστοιχο μήνα 25.000. Αυτά είναι στοιχεία από το Λιμεναρχείο. Είναι τεράστια η απώλεια εσόδων για το Λιμενικό Ταμείο. Που σημαίνει ότι δεν υφίσταται ταμιακή ευχέρεια, όχι μόνο για τα 80.000, τα οποία τα αμφισβητούμε σε κάθε περίπτωση και τα αμφισβητεί με απόφαση της η Λιμενική Επιτροπή που έλαβε, όπως και η Λιμενική Επιτροπή έλαβε απόφαση για την πληρωμή των 25.000, δεν είναι προσωπική μου επιλογή στο να καταβληθούν 25.000 ευρώ, αποφάσισε η Λιμενική Επιτροπή, η οποία και η ίδια σε απόφασή της το Μάρτι, περί τα τέλη Μαρτίου, αποφάσισε να ζητήσουμε, να καταβάλουμε καταρχήν έναντι της οφειλής αυτής, της αφιλεγόμενης οφειλής 25.000, επιφυλασσόμενη για το υπόλοιπο, και ζητήσαμε με έγγραφό μας προς το Υπουργείο από τις 26 Μαρτίου του 2021 αποδέσμευση αποθεματικών για το ποσό αυτό. Το Υπουργείο δυστυχώς δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε ένα αίτημα να ικανοποιηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα γρήγορο. Για 2 μήνες δεν μου είχε απαντήσει στο αίτημα αυτό. Στα χρήματα όσον αφορά αποδέσμευση αποθεματικών ποσού, είχαν συμπεριληφθεί και άλλα ποσά. Ήταν για τα ναυάγια που εκκρεμεί ο μειοδοτικός διαγωνισμός για να μπορέσω να τα απομακρύνω από την τουριστική μαρίνα. Ήταν ένα ποσό 20.000. Και κάποια άλλα ποσά να πληρωθούν, κάποια άλλα τιμολόγια λόγω αυτής της ταμιακής δυσχέρειας που έχει περιέρθει το Λιμενικό Ταμείο. Ο Δήμαρχος όλο αυτό το χρονικό διάστημα πίστευε και θεωρούσε ότι τον κοροϊδεύω. Αν και του απέστειλα το έγγραφο προς το Υπουργείο, η δυσπιστία του εξακολουθούσε μέχρι και σήμερα. Αντιστοίχως διέρε προς τρίτους ότι τον κοροϊδεύω. Υπήρξε ένα περιστατικό περίπου το 15-20 Μαΐου, τοποθέτησε ένα όχημα πάνω στον υδρομετρητή και είχε κλείσει τη βάνο υδραυλικός του ο κ. Λαχανιώτης προκειμένου, δεν έχω τίποτα με το παλικάρι, έτσι κατ' εντολή του Δημάρχου, και είχε δημιουργηθεί ένα ζήτημα, δεν είχαμε νερό. Ο ίδιος θεωρεί, κατά τη δική του άποψη, ότι θα ανοίξω ένα σιρτάρι, θα βγάλω 25, 30, 40, 50 χιλιάδες και θα του δώσω τα χρήματα τα οποία ο ίδιος αναζητά. Όσον αφορά τώρα τις διαρροές, ο ίδιος ισχυρίζεται και διαδίδει, και το ανέφερε και σε εσάς εχθές, το ίδιο αναφέρει και στο εξώδικο, αφού αναφέρει ότι η Χερσαία Ζώνη λέει αριθμεί πολλά χιλιόμετρα. Πραγματικά δηλαδή είναι εκπληκτικό για τον κύριο Αρετάκη, γιατί δεν είναι ότι είναι ο κύριος Αρετάκης, είναι ο Δήμαρχος Ζακύνθου, και σας το λέω έτσι γιατί έχει μία απαξία και το θέμα αυτό. Το δίκτυο, λέει, παροχής ύδατος του Λιμενικού Ταμείου εκτείνεται σε μήκος πολλών χιλιόμετρων. Έτσι, εμείς που κατοικούμε και γνωρίζουμε τη Ζάκυνθο, το δίκτυο, ζήτημα αν είναι 2 χιλιόμετρα, δεν είναι καν, είναι 1.700 μέτρα. Το δίκτυο ίδρυυσης, δηλαδή η Λομβάρδου με το τμήμα του αγωγού ίδρυυσης που εκτείνεται στο μόλο του Αγίου Νικολάου. Και εδώ αναφέρει και το απευθύνει δυστυχώς σε Υπουργεία Εσωτερικών, στο Λιμενάρχη, να λέει ότι η Χερσαία Ζώνη εκτείνεται, λέει, σε πολλά χιλιόμετρα. Σας ανέφερε και το έχει αναφέρει και αλλού και το διαδίδει και στο εξώδικό του ότι είμαι αφαιρέγγιο πρόσωπο, ότι συμφώνησα, έκανα συμφωνία μαζί του να τον εξοφλήσω και έχω αθετήσει τις υποσχέσεις. Ακόμα και όταν ήρθε εδώ στο Λιμεναρχείο, στο Λιμενικό Ταμείο, είχε έρθει να μου παραδώσει ένα έγγραφο στις 20 Μαΐου, μου παρέδωσε αυτό το έγγραφο, το οποίο υπογράφεται από τον ίδιο. Ήτανε 3 άτομα. Ήτανε ο κύριος Ρουματζάς που εργάζεται εδώ, καθώς και 2 ναυτικοί πράκτορες. Δεν δεσμεύτηκα σε κανέναν δήμαρχο, δεν θα μπορούσα και δεν μου επιτρέπεται. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να δεσμευτώ στο δήμαρχο ότι αναλαμβάνω την πληρωμή και αποδέχομαι την πληρωμή του ποσού αυτού των 80.000. Καθότι ο ίδιος λέει ότι
δεσμεύτηκα μπροστά στα πρόσωπα αυτά εκείνη τη στιγμή ότι θα του πληρώσω 80.000. Πράγμα το οποίο είναι ανακριβές, είναι αναλυθές και δεν θα μπορούσα να δεσμευτώ, γιατί απλούστατα δεν έχω καμία εξουσιοδότηση, καμία αρμοδιότητα να δεσμεύομαι έναντι τρίτων για χρήματα του φορέα. Οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων ή πληρωμές, υπάρχει το όργανο το οποίο αποφασίζει. Όλες οι πληρωμές εγκρίνονται, οι δαπάνες, από Λιμενική Επιτροπή και δεν εγκρίνονται από κανένα πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου. Έτσι, είναι ξεκάθαρο, οι αρμοδιότητες είναι δεδομένες, οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κατά το διάστημα που γίνονται οι εργασίες στην Κωνσταντίνου Λεωβάρδου για την ανακατασκευή του πεζοδρομίου, παρατηρήθηκαν 3 εμφανείς διαρροές στον αγωγό ίδρευσης, ο οποίος υφίστανται ήδη εκεί. Σας γνωρίζω και σας αναφέρω ότι και στις 3 περιπτώσεις η ΔΕΙΑΖ ήρθε και αποκατέστησε τις βλάβες με δικό της συνεργείο, που σημαίνει ότι αναγνωρίζει ο φορέας ότι είναι δική της υποχρέωση να τον συντηρεί και να αποκαθιστά κάθε διαρροή, κάθε βλάβη. Εγώ από επευκαιρία του έργου του πεζοδρομίου και από τις βλάβες αυτές, σαν άνθρωπος, όχι έτσι ως δικηγόρος ή ως πρόεδρος, σαν άνθρωπος απλώς, όπως θα μπορούσατε να διαπιστώσετε κι εσείς, ο αγωγός έχει τοποθετηθεί με πολύ πρόχειρο και δυστυχώς όχι τρόπο που να εξασφαλίζει την καλή του λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό? Έχει τοποθετηθεί σε ελάχιστο βάθος και λίγο κάτω από τον τάπητα, τον ασφαλτοτάπητα, χωρίς να έχει από πάνω του τοποθετηθεί υλικό που να τον προστατεύει, με αποτέλεσμα από τον ίδιο ασφαλτοτάπητα, από τα οχήματα, από τις συστολές, διαστολές, τις κλιματολογικές και δεν ξέρω από τι άλλο, από την σύσταση την ίδια του αγωγού, ο οποίος είναι πλαστικός από πολυερυθένιο, κάτι τέτοιο είναι, δέχεται πιέσεις και στην πίεση αυτή σπάει, δηλαδή δημιουργούνται ρογμές του και ο αγωγός σπάει, ίσως και από την υψηλή πίεση του νερού. Το ζήτημα είναι ότι και η εταιρεία, η εργολάβος δηλαδή που ήταν εκεί, που είναι ειδικός σε αυτά, μου λέει, αυτό μου λέει εγκατάσταση που έχει γίνει, μου λέει, είναι απαράδεκτη, μου λέει, για αγωγό ίδρυυσης. Έπρεπε, μου λέει, να είναι πάνω από 40 πόντους βάθος και είναι σε ελάχιστο βάθος τόσο περίπου. Έπρεπε να είναι από πάνω υλικό το οποίο να είναι συμπυκνωμένο και να τον προστατεύει, να τον διαφυλάσει. Έτσι, αυτά μου είπανε. Όπως αντιλαμβάνεστε, το ζήτημα αυτό δεν έχει προκύψει από υπαιτιότητα, εκεί θέλω να καταλήξω, ούτε ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου. Υπάρχει μια οικονομική αιμορραγία του Λιμενικού Ταμείου, του φορέα, από το 2015 τουλάχιστον. Εγώ έχω κάνει μια πρόχειρη άθρηση από το 2015 που παρατηρώ από τα στοιχεία, τους λογαριασμούς, να υπάρχουν αυτές οι αυξημένες χρεώσεις. Μέχρι σήμερα οι χρεώσεις αυτές συνολικά το 2015 μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 260.000. Αυτό είναι το ποσό το οποίο έχει ζημιωθεί ο φορέας. Για μένα ακόμα και όποιες καταβολές έχουν γίνει παράτυπα και παράνομα και θα διερευνηθούν από αρμόδια όργανα. Εγώ θέλω να σας αναφέρω ότι στις επόμενες μέρες τα στοιχεία τα οποία έχω συλλέξει, τους λογαριασμούς και το γεγονός ότι η Λιμενική Επιτροπή θα ασχοληθεί με την ανάθεση σε νομικό σύμβουλο για την σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς, η οποία θα αποταθεί πλέον μαζί με τα στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές, να διερευνηθεί ποιοι και με ποιες τους ενέργειες εζημίωσαν το Λιμενικό Ταμείο με αυτό το ποσό ή όποιο άλλο ποσό προκύψει κατά τον έλεγχο. Δεν είναι δυνατόν ο φορέας για νερό να υφίσταται αυτή την οικονομική αιμορραγία. Θα πρέπει να φύγουν οι παράνομες θέσεις, θα πρέπει να αποκατασταθεί ο αγωγός. Να ξέρετε ότι και δεν το ανέφερα πριν, τον Μάιο, 14 Μαΐου, με έγγραφο προς τη ΔΕΙΑΣ, να ξέρετε ότι έστειλα ένα έγγραφο προς τη ΔΕΙΑΣ, όχι προς τον Πρόεδρο, ούτε τον Δήμαρχο. Έστειλα ένα έγγραφο προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, μήπως ευαισθητοποιηθούν
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζει, διότι αξόσο γνωρίζω και ίσως γνωρίζετε κι εσείς, μέλη στο Συμβούλιο αυτό είναι και πρώην πρόεδροι της ΔΕΙΑΣ. Και το γνωρίζουν εξιδίων το πρόβλημα. Και θα ήθελα να απευθυνθείτε και να ερωτηθούν οι πρώην πρόεδροι, οι οποίοι από πληροφόρηση που έχω έχουν βγει σε διάφορα μέσα και απλά αναφέρανε ότι ναι, είναι το χρέος 90.000, χωρίς να τους έχει απασχολήσει γιατί έχει προκύψει και τι έκαμανε αυτή την περίοδο αυτοί που ήταν πρόεδροι στη ΔΕΙΑΣ. Και ξέρετε γιατί το λέω ότι έκανανε? Διότι ανέσυρα από το αρχείο του Λιμενικού Ταμείου εδώ ότι από το 15 επί Προεδρίας Ζόντου, από το 15 είχε στείλει έγγραφο ο τότε πρόεδρος προς τη ΔΕΙΑΣ και αναφερότανε, να το, αναφερότανε ο κύριος Ζόντος, Τιμόθεος Ζόντος. Το 15, 28 Μαΐου, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας διαπίστωσε πρόσφατα την ύπαρξη αφανούς διαρροής στην περιοχή δικαιοδοσίας μας, την οποία μπορεί να επιβεβαιώσει και ο κύριος Αμπελάς Γεώργιος, ο οποίος κλήθηκε ως εκπρόσωπος του φορέα για έλεγχο. Κατόπιν αυτού σας παρακαλούμε για την από μέρους σας μείωση των τελών υδροδότησης και επισυνάπτωμα αντίγραφα λογαριασμό. Δηλαδή από το 15 τουλάχιστον, γι' αυτό πήρα και λογαριασμό στο 15, υπάρχει όχληση προς τη ΔΕΙΑΣ ότι υπάρχουν αλόγιστες χρεώσεις, υπάρχει μεγάλη, φέρεται, εμφανίζεται κατανάλωση στον υδρομετρητή του Λιμενικού Ταμείου χωρίς να πραγματοποιούνται αυτές οι καταναλώσεις. Και στη συνέχεια ο κύριος Ζήβας, Θεόδωρος Ζήβας, το 17 επανέρχεται προς τη ΔΕΙΑΣ έτοιμα αφαίρεσης τελών υδροδότησης, διότι τότε το 17 ανακάλυψε ο πρώην πρόεδρος ότι υδροδοτείται παράνομα ο πρώτος παιδικός σταθμός από το αγωγό και από την παροχή του Λιμενικού Ταμείου. Και θα σας πω κάτι εκπληκτικό. Δεν έχω τίποτα με τον παιδικό σταθμό προς Θεού, έτσι, δεν έχω κάτι. Την ευθύνη για την υδροδότησή του και για την ομαλή λειτουργία του φορέα, του πρωτοβάθμου αυτού εκπαιδευτικού φορέα, είναι ο Δήμος. Και ο αρμόδιος που έχει χρεωθεί την εποπτεία, έτσι, την ευθύνη, δημοτικός υπάλληλος, δεν ξέρω ποιος, είναι αντιδήμαρχος. Αλλά όταν προχθές, που σας είπα ότι έβαλε το αυτοκίνητο και είχε κλείσει τη βάνα του την παροχή, την είχε κλείσει και για δύο μέρες δεν είχαμε νερό και αναγκάστηκα να πάω στον εισαγγελέα, αναγκάστηκα να επιστρατεύσω τον λιμενάρχη, να τον παρακαλεί ο λιμενάρχης, έτσι, γιατί αυτές δεν είναι πρακτικές τώρα ένας δήμαρχος, πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, να βάζει αυτοκίνητο πάνω στον υδρομετρητή, έτσι, αυτές δεν θα προβώ σε χαρακτηρισμούς τώρα τι πρακτικές είναι αυτές, έτσι, στο 2021. Όταν λοιπόν για δύο μέρες δεν είχε νερό ο παιδικός σταθμός και αναγκάστηκα να γεμίσω με υδροφόρα το ντιπόζιτο που είναι πίσω για έκτακτη ανάγκη, διαπιστώσαμε ότι μέσα σε ώρες άδειασε το ντιπόζιτο. Όταν έστειλα τον υπάλληλο, τον ηλεκτρολόγο, τον κύριο Τσουκάλα και του λέω, μα γιατί, του λέω, πριν από τρεις ώρες βάλαμε νερό, του λέω, πώς άδειασε? Διαπίστωσε ότι το νερό όλο είχε καταναλωθεί και είχε διοχετευτεί στην υπόγεια δεξαμενή που έχει το πρώτος παιδικός σταθμός. Και όταν πήγε και έκλεισε τον διακόπτη, πήγανε και σπάσανε τον διακόπτη για να μην μπορούμε να τον κλείσουμε. Αυτές τις πρακτικές εισάγουν κάποιοι άνθρωποι το 2021. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να σας κουράσω, αυτά ήθελα να πω, ότι το όλο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και το γεγονός ότι υποχρεώθηκα, και σας το λέω γιατί μπορεί ζήτησα έγγραφο πριν από λίγο για το Υπουργείο, το οποίο έκαναν πριν 4 ώρες να μου το στείλουν, είχαν δυστοκία να μου βεβαιώσουν τη διακοπή της υδροδότησης και τους παρακάλεσα να μου τη δώσουν γιατί τη ζητάει το Υπουργείο. Ανταυτού μου στείλαν έγγραφο αν πληρώσω τα 25, αν θα μου ξανασυνδέσουν, πόσες ρυθμίσεις θα κάνω κτλ. Δηλαδή εμένουν σε μια πρακτική συγκεκριμένη ιδέα. Εγώ
θα προβώ στα 25 χιλιάρικα, θα δοθούν το ποσό αυτό προφανώς μέχρι την Παρασκευή θα δοθεί το ποσό. Από εκεί και πέρα όμως ο φορέας θα επιφυλαχτεί για το ζήτημα του επόμενου ποσού των 55.000 που έχω ζητήσει να μου διαγραφεί, δεν μου έχουν απαντήσει από αυτού, να το ξέρετε γι' αυτό. Εγώ έχω υποβάλει αίτημα στις 14 Μαΐου, υπέβαλα αίτημα, ήταν διπλό το αίτημα, να μου παραδώσουν τον αγωγό στη δική μου ευθύνη, στη δική μου αρμοδιότητα και να μου δώσουν και να μου διαγράψουν τις 55.000. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, έτσι, αλλά εγώ επειδή εκκρεμεί αυτό το ποσό, έβαλα αυτό το ποσό τις 55.000 για να έρθει ένα όργανο με το οποίο έχω μία διαφορά να μου πει, ξέρεις, δεν μπορώ να σου μειώσω ούτε μπορώ να αποδεχτώ τη μείωση αυτή το 55, να μου πει ποια μείωση μπορεί να αποδεχτεί και τι μπορεί να δικαιολογήσει. Μέχρι σήμερα, επ' αυτό τον εγγράφων απάντηση δεν έχω λάβει. Όπως δεν έχω λάβει, και παρολίγο να το ξεχάσω, στο εξής. Ο Δήμαρχος σας ανέφερε ότι έκαμε αυτοψίες και ότι διαπίστωσε διαρροές. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι από τον Απρίλιο του 20 μέχρι σήμερα καμία αυτοψία δεν έχει γίνει, διότι αν είχε γίνει έπρεπε να μου είχε απαντήσει εγγράφος. Ένας φορέας επίσημος, ας έχει τον ιδιωτικό του χαρακτήρα, ιδεϊάζε προκειμένου, όταν υπάρχει ένα έγγραφο, ένα αίτημα από ένα άλλο φορέα δημόσιο που είναι το Λιμενικό Ταμείο, οφείλει για να προστατευτεί, αν μη τι άλλο, να πει ότι ξέρετε κάτι, την τάδε ημερομηνία προέβη σε έλεγχο του αγωγού ίδρευσης στο σημείο αυτό, στο σημείο εκείνο, όπως θα έκανε και για τον πολίτη τον οποιοδήποτε. Και διαπίστωσε αυτό, του ζήτησα να είμαι παρόν στην αυτοψία με δικό μου υδραυλικό, ανταυτού λοιπόν ούτε έλεγχος νόμιμος έχει γίνει για εμέ, ούτε έχω ειδοποιηθεί, ούτε έχω έγγραφο περί της διαπίστωσης, αν έκανε έλεγχο, τι διαπιστώσεις, σε ποιες διαπιστώσεις προβαίνει και υπάρχουν. Μιλάει για διαρροές τις οποίες το μπαλάκι τις ρίχνει στο Λιμενικό Ταμείο, δεν μπορεί να τις ρίξει στο Λιμενικό Ταμείο, διότι δεν έχει στην ευθύνη του τον αγωγό. Ζήτησα μέσα από τα πολλά έγγραφα που του είχα στείλει απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής και του ζήτησα βοήθεια τεχνική. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ένας φορέας δημόσιος ζητάει από έναν άλλο φορέα που έχει την υποδομή την τεχνική, του ζήτησα τρία ρολόγια, τρεις υδρομετρητές ξεχωριστούς, ένας να τοποθετηθεί στο πόρτο, ένας που υδροδοτεί την Κωνσταντίνου Λουβράδα ή στον κεντρικό αγωγό και ένας να τοποθετηθεί εδώ, έξω από το λιμεναρχείο, για να ελέγξουμε εάν υπάρχει διαρροή και σε ποια ποσότητα είναι η μοναδική λύση, η μοναδική περίπτωση με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η διαρροή. Σε τι βαθμό, με τι χρόνο, με ποια χρονική δηλαδή χρονικότητα υπάρχει αυτή η διαρροή και μπορεί η διαρροή να είναι σε ένα σημείο. Δεν μπορεί να είναι και στα τρία μαζί, μπορεί να είναι όμως και στα τρία. Είναι όμως ένας τρόπος ενδεδειγμένος, ασφαλής, που τον επρότεινε ο κύριος Λαχανιώτης Τιμόθεος, σας λέω το ονοματεπώνυμο, του υδραυλικού με τον οποίο συνομιλεί ο Δήμαρχος και εμπιστεύεται ο Δήμαρχος και εκτελεί τις εντολές του Δημάρχου. Ο ίδιος το πρότεινε. Ο ίδιος όμως ο Δήμαρχος, επειδή δεν του πλήρωσε άμεσα τα 25 χιλιάρικα, έδωσε εντολή προσωπικώς να μην διατεθεί προς το Λιμενικό Ταμείο καμία απολύτως τεχνική βοήθεια. Αυτός ήταν ο πνιγμός, αυτή ήταν, εγώ θα τη χαρακτηρίσω υπείως και τη λέω μεταγνώσως, ανάλγητη συμπεριφορά Δημάρχου Ζακύνθου, Προέδρου ΔΕΙΑΣ και ανθρώπου και επιστήμονα προς ένα δημόσιο φορέα, ο οποίος ζητά βοήθεια για να διαπιστωθεί αμή τι άλλο ένα πρόβλημα. Δεν του ζήτησα ούτε να μου δώσει χρήματα από την τσέπη του, ούτε να δώσει χρήματα ιδεϊάς προς το Λιμενικό Ταμείο, ούτε τίποτα. Ο ίδιος, το ξέρετε πολύ καλύτερα, όταν υποσχότανε και ήταν υποψήφιος δήμαρχος, υποσχότανε στους Ζακυνθινούς που τον ετοίμησαν με αυτό το ποσοστό, το 70%, ότι θα πατάξει τη διαφθορά, θα πατάξει τις παρανομίες, τα πάντα. Και εδώ του γνωστοποιώ ένα πρόβλημα μέγιστο με παράνομες συνδέσεις και αντί να
πει σε ευχαριστώ πρόεδρε και είμαι μαζί σου και είμαι κοντά σου και έλα να λύσουμε το πρόβλημα και πες μου τι βοήθεια. Ζήτημα στο οποίο έχει εστιάσει και έχει εστιάσει που, όχι με αυτό την απλή εστίαση. Εγώ θα σας πω ότι έχω στοχοποιηθεί, εγώ, δηλαδή το λιμενικό ταμείο, δεν ξέρω αν με έχει στοχοποιήσει προσωπικά, αλλά σαν λιμενικό ταμείο έχει μία αιμονή αυτό το τελευταίο διάστημα, έχει στοχοποιήσει το λιμενικό ταμείο, έτσι, και η αιμονή του είναι, θέλει τις 80.000. Είναι αυτή η πρακτική και η τακτική που ακολουθεί της εισπραξιμότητας. Εγώ δεν λέω ούτε αποποιείται το λιμενικό ταμείο της ευθύνης του και της υποχρέωσής του να πληρώσει, θα πληρώσει όμως αυτό που του αναλογεί νόμιμα. Και θα δούμε και αν νόμιμα και ορθώς πλήρωνε ο φορέας τα προηγούμενα έτη. Θα διαπιστωθεί αυτό. Θα πάνε να καταθέσουν κάποιοι, θα καταθέσουν και οι αρμόδιοι φορείς από εδώ, θα πάω και εγώ να καταθέσω και η δικαιοσύνη θα βγάλει την άκρη της. Να δούμε αν έχει επέλθει ζημία και από πού έχει επέλθει ζημία. Δεν μπορώ άλλο. Είμαι ένας άνθρωπος ήπιος, δεν θέλω εντάσεις, προσπαθώ να λύνω τα προβλήματα με τον τρόπο το δικό μου νόμιμα και μέσα από την γραφειοκρατική διαδικασία και μέσα από τη συνεργασία. Είμαι διαλλακτικός, αλλά αυτή τη στιγμή ο μόνος θυγμένος, ο μόνος ο οποίος υφίσταται αυτή την για μένα αδικαιολόγητη και έκνομη, παράνομη οικονομική αιμορραγία είναι το λιμενικό ταμείο. Η ΔΕΙΑΣ από χρόνια έχει προβεί σε αυτές τις πρακτικές τις παράνομες. Δυστυχώς ούτε η παρούσα δημοτική αρχή με τον παρόντα δήμαρχο θέλει να τις εκλείψει και να τις τελειώσει μια για πάντα. Εγώ είμαι εδώ, εγώ δεν μου φταίνε αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν νερό, δεν μου φταίει η αστυνομική διεύθυνση, δεν μου φταίει το παιδικό σταθμό, ούτε ο διοκτήτης του Στράντα Μαρία του ξενοδοχείου. Οι άνθρωποι νερό ζητάνε και το ξενοδοχείο νερό ζήτησε. Δεν ζήτησε να μην πληρώσει, δεν ζήτησε παράνομο νερό. Εγώ δεν τοποθετούμε από αυτού έτσι και να είμαι ξεκάθαρος. Δεν μου φταίει το ξενοδοχείο σε τίποτα, έτσι. Λοιπόν, αυτοί που πήγανε με αυτόν τον τρόπο να του δώσουν νερό από τον αγωγό ίδρυυσης που ιδρεύεται η χερσαία ζώνη, αυτή είναι η παράνομη ενέργεια. Και αυτή θα πρέπει να εκλείψει από εδώ και στο εξής. Τώρα, ας φέρει ο Δήμαρχος την οποιαδήποτε αυτοψία αποδεδειγμένη, αντιδώσει σε εσάς, αντιδώσει σε μένα, ότι έχει διαπιστώσει νόμιμα με σύγχρονα μέσα ότι υπάρχουν διαρροές στο δίκτυο του Μόλου του Αγίου Νικολάου ή στο δίκτυο εδώ. Εδώ τουλάχιστον το τοπίο είναι πιο ξεκάθαρο. Υπήρξαν 3 διαρροές μέσα σε ένα μήνα. Εντοπίστηκαν, επιδιορθώθηκαν. Ωστόσο όμως, να σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να είμαι βέβαιος, έτσι, από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχουν αυτές οι συνδέσεις, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω και δεν μπορώ να σας πω εάν υπάρχουν και άλλες συνδέσεις που δεν μπορώ να διαγνώσω. Δεν είναι ορατές, είναι υπόγειες. Αυτές για να διαπιστωθούν θα πρέπει να ξυλωθεί ο αγωγός από εδώ μέχρι και την πλατεία Πεσόντε. Θα πρέπει να ξυλωθεί. Εγώ και κλείνω γιατί σας κούρασα λίγο, έτσι, και να μου πείτε κι εσείς ό,τι θέλετε σε ερωτήσεις. Θέλω να σας πω κάτι. Για να διαπιστώσετε κι εσείς και οι Ζακυθινοί. Εγώ έχω λάβει τα μέτρα μου, επειδή γίνεται ένα έργο στην παραλιακή, έχω λάβει μέρημνα, γι' αυτό και το έργο καθυστέρησε 2 μήνες, έτσι για να το συνδέσουμε, η κατασκευή του πεζοδρομίου. Καθυστέρησε γιατί, διότι το πεζοδρόμιο, δυστυχώς στο σημείο αυτό η μελέτη δεν είχε καμία υποδομή, τα προβλήματα, Σπύρο, όπως και τότε τα λέγαμε τα ίδια, εγώ δεν θα, και το λέω, την ευθύνη να την αναλάβω αυτή που με αναλογεί. Και αυτή ήταν η ευθύνη που με αναλογούσε. Στο βαθμό που μπορούσα αυτή τη στιγμή με τα χρονικά πλαίσια που είχα μπροστά μου το καλοκαίρι να μπορέσω να βελτιώσω τη μελέτη αυτή στο σημείο αυτό που γίνεται τα έργα, το έκανα. Όταν τους είπα ότι δεν είναι δυνατόν 3 εκατομμύρια τα περισσότερα να πηγαίνουν στον τραπεζοειδή και εκεί να υπάρχει μία επένδυση, έτσι, ένας διαμοιρασμός χρηματικού ποσού ελάχιστου και να μην επιδιορθώνεται το κρυπίδωμα όπως πρέπει, μου είπανε το εξής, κάνε το αίτημά σου και αν η μελέτη μπορεί να συμπληρωθεί
να κοστολογηθεί, αλλά θα περιμένεις. Δηλαδή, αυτό το σημείο το οποίο διαρωτώνται όλοι, και εγώ, στο σημείο που είναι η έκταση που είναι το τσιμέντο. Και εγώ ήθελα να φύγει. Και εγώ να φύγει και να αποκατασταθεί το κρυπίδωμα από κάτω, το οποίο έχει καταπέσει. Έχει εξέλθει τις κατακορύφου, έτσι απλά πράγματα. Και εγώ το ήθελα, το αναζητούσα. Όμως θα έμενε, όπως το βλέπετε, πάνω από ένα χρόνο. Γιατί θα έπρεπε να βρεθεί κονδύλι πάνω από 500,000. Ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστή σύμβαση. Δεν μπορούσε δηλαδή με τίποτα να ενταχθεί στο έργο αυτό. Το μόνο που μπόρεσα να πετύχω ήταν το εξής. Το κράσπεδο από βιομηχανικό τσιμέντο που το είχε ο μελετητής, το αντικατέστησα σε μαρμάρινο για να έχει μία αρμονία με το υπόλοιπο κομμάτι του κρασπέδου που είναι το υπόλοιπο πεζοδρόμιο. Οι σωληνώσεις οι υπόγειες για τα ηλεκτρομηχανολογικά, δηλαδή οι σωληνώσεις να περάσει νερό. Τι σημαίνει αυτό? Εκεί που λοιπόν που ξεκινάει το πεζοδρόμιο έξω από το Στράντα Μαρίνα, ο αγωγός σύδρευσης θα εισέλθει εντός του πεζοδρομίου σε δική του γραμμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ουδής θα μπορεί να κάνει παρέμβαση και ουδής θα μπορέσει να κάνει παράνομη σύνδεση. Δυστυχώς θα είναι ένα τμήμα του αυτό. Έστω και αυτό όμως λέει κάτι. Ότι δηλαδή φεύγουμε από το δόστρωμα, τις παροχές, και τις ασφαλίζουμε πλέον την υδροδότηση πάνω στην καθαρή αρμοδιότητα του λιμενικού ταμείου. Και οι υπόλοιπες σωληνώσεις θα είναι σωληνώσεις που αφορούν τα ηλεκτρολογικά, να υπάρχει δίκτυο του Wi-Fi και άλλων τηλεπικοινωνιακών, δηλαδή καμερών, οι οποίες θα εγκατασταθούν πιθανόν την επόμενη χρονιά, το δίκτυο παρακολούθησης της χερσαίας ζώνης, να περάσουν υπόγειες καλωδιώσεις, να μην περνάνε έξω εκτεθειμένα, δηλαδή μία ασφαλισμένη κατάσταση, έτσι, όπως αρμόζει σε ένα έργο σοβαρό. Ζήτησα αυτά τα πράγματα, ζήτησα την βελτίωση στο σημείο που είναι το τσιμέντο, αν περάσετε και το παρατήσετε, ξυλώθηκε στο σημείο. Υπήρχε μία διαφωνία για το πώς θα τοποθετηθεί το κράσπεδο. Αυτοί λέγανε ότι αν σπάσει το τσιμέντο, ότι θα υπάρξει ρήγμα στον οπλισμό, δηλαδή θα υπάρξει πρόβλημα στη στατικότητα. Εγώ επέμεινα και ζήτησα τουλάχιστον να καθαιρεθεί όπως το είδατε, για να μπει στην ευθεία το κράσπεδο και να μην υπάρχει κράσπεδο και μετά να διακόπτεται και να έρθει να κλείσει με πέτρα, όπως μου λέγανε, ερμαφρόδιτες καταστάσεις. Λέω όχι, θα είναι ατόφιο το κρυπίδωμα κανονικότατα και να συνεχιστούν οι σωληνώσεις κανονικά απρόσκοπτα, όπως θα συνεχιστούν και θα το δείτε. Οι παλιές οι πλάκες μπήκανε και όπως θα δείτε δεν έγινε η ελάχιστη καταστροφή, δηλαδή οι πλάκες όπως εξήχθησαν υπέστησαν και κάποιες ζημιές. Κάποιες είχαν ήδη ρογμές και σπάσανε κτλ. Αυτές λοιπόν τις πλάκες, αυτές τις πελεγούσαν και τις τοποθετούσαν, τις τετραγωνοποιούσαν κανονικά τετράγωνες και τις έβαλαν όσο το δυνατόν να υπάρχει αυτή η ομοιομορφία, έτσι, η ομοιότητα να είναι κοντά με το υπόλοιπο πεζοδρόμιο. Στο κομμάτι δε του πεζοδρομίου που είναι το τσιμέντο, να ξέρετε ότι οι πλάκες θα τοποθετηθούν όπως είναι στο παλιό πεζοδρόμιο. Δηλαδή, 70, οι γραμμές θα είναι καθαρές, κατακόρυφες. Στο σημείο αυτό δεν τηρήθηκε, σας το λέω, γιατί δεν μπορούσε να τηρηθεί. Διότι οι πλάκες αυτές ξεφύγανε πλέον από τα συγκεκριμένα πλάτη τους και μήκη τους, λόγω των αλλοιώσεων που επήλθε από την εξαγωγή τους. Ωστόσο όμως, το αισθητικό αποτέλεσμα που θα το δείτε ίσως και αύριο, διότι αρμολογείται από σήμερα και αύριο, θα το δείτε, θα είναι ένα αποτέλεσμα, έτσι όπως μου το έδειξαν, περιμένω και εγώ να το δω, θα είναι ένα πολύ καλό αισθητικά αποτέλεσμα. Θα μπουν τα φωτιστικά, το λιμενικό ταμείο έχει προβεί στην παραγγελία καινούριων πύλαρ για παροχή νερού και ρεύματος νέας τεχνολογίας, παρόλη την οικονομική πίεση, και εγώ προσωπικά έχω βάλει πλάτη στη συνέχεια για τις πληρωμές αυτές, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δέχονται την αποπληρωμή του να γίνει σε βάθος χρόνου, όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να υπάρχει ένα αισθητικό αποτέλεσμα και ότι η χερσαία ζώνη πρέπει να δώσει εκείνη τη λειτουργικότητα και προς τον ξένο, έτσι, στα πλοία που έρχονται, να δείξουμε κι εμείς λίγο ότι πρέπει, παιδί μου, είμαστε στο 2021, δεν είμαστε στο 1970. Αυτά είχα να σας πω.
κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν έχω και την στήριξη και την, όχι την αμέριστη, έτσι, την τουλάχιστον έτσι από το Δήμο περίμενα λίγο την κατανόησή τους, έτσι, και όχι να μου λένε ότι είμαι ψεύτης και ότι είμαι αφαιρέγγυος όσον αφορά τις πληρωμές, έτσι, πράγμα το οποίο κανείς μέχρι σήμερα δεν μου τα έχει πει. Δεν περίμενα ο Δήμαρχος να αποκαλεί έτσι έναν άνθρωπο, έτσι, και εγώ είμαι επιστήμονας όπως είναι και αυτός, τον σέβομαι και τον υπολείπτομαι, αλλά στενοχωριέμαι για την συμπεριφερά του αυτή, και κλείνω και δεν... είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η συλλογιστική του όταν κάθεται και ισχυρίζεται και λέει ότι μετά τον υδρομετρητή, για να στηρίξει το ποσό των 80.000, ότι υποχρεούμε να το καταβάλω, κάνει την εξής σκέψη. Εσφαλμένα για μένα, ναι, και παράνομα. Δεν είναι βάσιμη σκέψη του και δεν εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία. Επειδή ο υδρομετρητής είναι στην πλατεία Πεσόντων κάτω, θεωρεί ότι μετά τον υδρομετρητή ότι έχει ευθύνη ο πάροχος. Αυτός δηλαδή που υδροδοτείται. Είναι μία σκέψη που τον βολεύει και μόνο αυτό, για να μπορέσει να στηρίξει το αίτημά του για τα 80.000. Ωστόσο όμως αυτή δεν έχει μία βάση. Ψεύδει, έτσι, τα έγγραφά του που δέχεται τις παράνομες συνδέσεις, και όταν δέχεται τις παράνομες συνδέσεις, τι εννοεί δηλαδή, πλάγια, θέλει να μας οδηγήσει και να μας πει ότι μήπως το Λιμενικό Ταμείο κάνει τις παράνομες συνδέσεις. Ο ίδιος λέει όμως ότι λέει τις υδροδότησε, και σας το λέω για να καταλάβετε λίγο και τη συλλογή του Δημάρχου. Όταν στο έγγραφό του, στο εξώδικό του, λέει ότι έχω υδροδοτήσει από εδώ και στο εξής, αυτές τις παροχές τις έχω υδροδοτήσει από αλλού. Τι εννοεί με αυτό? Δέχεται ότι τις υδροδότησε ο ίδιος πριν από ένα χρονικό διάστημα και τώρα τις υδροδοτεί από αλλού. Άρα λοιπόν, έτσι, θα πρέπει λίγο η ΔΕΙΑΣ στο σημείο αυτό να είναι λίγο πιο ξεκάθαρη και λίγο πιο κρυστάλλιν, και να έχει και μεγαλύτερη, δηλαδή τα λεγόμενά της να είναι πιο βάσιμα, πιο νόμιμα, έτσι, και να δίνει και μια φερεγγιότητα. Για μένα υπάρχει θέμα φερεγγιότητας αυτή την ώρα. Δεν είναι αυτή η διαδικασία ο Δήμαρχος μόνος του να τραβάει το κάρο και όλοι οι άλλοι από κάτω να σιωπούνε. Και μου κάνει και μια ιδιαίτερη εντύπωση για τη σιωπή, έτσι, της αντιπολίτευσης, όλης της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Ένα χρέος σε ένα φορέο, 80.000. Και βλέπουν ότι υπάρχει μια ανοιχτή κόντρα μεταξύ δύο φορέων για αυτά τα ποσά. Και δεν τοποθετείται κανένας, δεν θέλει κανείς. Και τον κύριο Αρμένιο, εγώ προσωπικά σας το λέω, έχω ενημερώσει. Δεν βλέπω κανείς να ενδιαφέρεται. Εμένα προσωπικά δεν με έχει πάρει κανένας τηλέφωνο, κανένας δημοτικός σύμβουλος, κανένας επικεφαλής αντιπολίτευσης να μου πει, βρε πρόεδρε, τι πρόβλημα έχεις με τον Δήμαρχο, τι συμβαίνει? Κανένας. Τι συμβαίνει αλήθεια? Πού είναι η αντιπολίτευση? Πού είναι το Δημοτικό Συμβούλιο?